Εργαζόμενοι ιδιωτικών συνεργείων, φορώντας μάσκες, ειδική φόρμα και γάντια, προχωρούν στην απολίμαση των σχολικών κτηρίων στο Δήμο Χερσονήσου μετά από απόφαση της νεώσης της Επιτροπής αρμόδιας για την προετοιμασία του Δήμου και των υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων κορονοϊού. Εκείνο καταρχήν που θέλω να καταστήσω σαφές είναι ότι είναι μια προληπτική και μόνο κίνηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ο στόχος όμως της Δημοτικής Αρχής είναι να εμπεδωθεί στο δημότημα, στο αίσθημα ασφάλειας. Έτσι λοιπόν, προκειμένου τα σχολεία μας, που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να είναι λιγότερο υγειονομικά επιβαρημένα, κάνουμε μια προληπτική απολίμανση σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας αυτές τις μέρες. Η απολίμανση των σχολικών κτηρίων γίνεται αποκλειστικά ως μέτρο πρόληψης, τονίζει ο Δήμος Χερσονήσου. Οι εργασίες απολίμανσης ξεκίνησαν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν σε γυμνάσια και λύκεια του Δήμου Χερσονήσου. Συνολικά είναι 39 κτίρια, 39 σχολικές μονάδες. Εκείνο που θέλω να μεταφέρω στους γονείς των παιδιών, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, για άλλη μία φορά, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Τα παιδιά τους θέλουμε να έρχονται με ασφάλεια στο σχολείο. Το σημαντικό όμως, όπως και όλοι οι δημότες μας και όλοι οι πολίτες, να τηρούμε όλοι τους κανόνες ατομικής υγιεινής, οι οποίοι σε σχέση και με το ασφαλές σχολικό περιβάλλον θα καταστήσουν την παρουσία των παιδιών ασφαλέστατη. Απολίμανση όλων των σχολικών κτηρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιείται και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας για προληπτικούς λόγους, με τον Δήμαρχο να σημειώνει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Εμείς κάναμε σήμερα για προληπτικούς λόγους καθαρά, γιατί δεν πρέπει να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, μία απολίμανση στα λύκεια, στα γυμνάσια, στα τεχνικά λύκεια και στα δημοτικά. Αύριο ίσως ή τη Δευτέρα θα κάνουμε και στους παιδικούς και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι καθαρά δικιά μας πρωτοβουλία, κυρία Μακάκη, και απλώς είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις με τους υπεύθυνους διευθυντές και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ενέργεια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον μπορεί να το κάνει ο καθένας